Με βασανιστικά αργοριθμό, φορτηγά, λεωφορεία και αυτοκίνητα περνούν από τα σημεία ελέγχου στο λιμάνι του Ντόβερ για να διασχίσουν τη μάχη και να βρεθούν στο καλέ τη Γαλλία. Οι μετακινήσει ανάμεσα σε Βρετανία και Γαλλία έχουν αποκατασταθεί μερικώς. Μόνο Γάλλοι υπήκοοι και Βρετανοί υπήκοοι με μόνιμη διαμονή στη Γαλλία, άτομα που θέλουν να διέλθουν μέσω της Γαλλίας για να ταξιδέψουν προς τον τόπο κατοικίας τους σε άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνοι που μετακινούνται για επαγγελματικούς λόγους μπορούν να διασχίσουν τα βρετανογαλλικά σύνορα. Απαραίτητο είναι να έχουν ταξιδιωτικό πιστοποιητικό αλλά και αρνητικό μοριακό τεστ για τον COVID-19 που να έχει γίνει εντός 72 ωρών πριν από την αναχώρησή του. Χιλιάδε οδηγοί φορτηγών παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Ντόβερ. Εγκλωβισμένοι όμω είναι και πολλοί τουρίστε, όπω μια ομάδα από τη Ρουμανία που ταξιδεύει με λεωφορείο. Very hard. Είναι πολύ δύσκολο. Are... Είναι πολύ δύσκολο. Are... Είμαστε όλοι εξαντλημένοι. Are... Είμαστε βρώμικοι. Are... Δεν έχουμε κάνει ούτε ντου ούτε τίποτα. We are so close... Είμαστε τόσο κοντά στην είσοδο. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να βρουν έναν τρόπο να βελτιώσουν τη ροή τη κίνηση. ενώ να βελτιώσουν το ταξίδι με τα πλοία. Yeah. Τα σύνορα των δύο χωρών έκλεισαν επιγόντω την Κυριακή μετά την εμφάνιση νέα μετάλλαξη του κορονοϊού στη Μεγάλη Βρετανία. Το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι περιορισμοί στι μετακινήσει μεταξύ Αγγλίας και Γαλλία θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τι 6 Ιανουαρίου.